μαραθώνιος στην Αθήνα που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ, δυστυχώς βγάζει εκτός τους αθλητές με αναπηρία που είναι όμως σε αμαξίδιο ή χρησιμοποιούν το χείλατο ποδήλατο. Αυτό είναι πρωτοφανές, γιατί σε σύνθημα του ο ΣΕΓΑΣ λέει όλες οι αναπηρίες και όλοι να τρέξουμε στην κλασική διαδρομή, αλλά ταυτόχρονα εξαιρεί κάποιους αθλητές και δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει, αλλά το έχει κάνει και πέρσι αυτό με συγκεκριμένα δύο αθλητές, τον Καλαράκη και τον Ταξιδάρη. Το πρόσχημά τους ήταν η ασφάλεια των αθλητών, των ίδιων αλλά και των συμμετεχόντων. Αυτό βέβαια δεν ευσταθεί, γιατί τα παιδιά για να πάνε να τρέξουν είναι δύο φορές παραολυμπιονίκες και οι δύο. Και δεν στεκόμαστε μονάχα σε αυτούς, αλλά και στους άλλους αθλητές με αμαξίδια που θα ήθελαν ή θα επιθυμούσαν να τρέξουν στην κλασική διαδρομή. Και είναι απαράδεκτο το να γίνονται δεκτοί αθλητές με αναπηρία με αμαξίδιο στην Γκάμπια, σε μια χώρα της Αφρικής, και να μην γίνονται στην Ελλάδα. Το θεωρώ άκρως ρατσιστικό και απαράδεκτο. Απαράδεκτη συμπεριφορά του ΣΕΓΑΣ, και να μην μένουμε στα πανηγυράκια τύπου Αιγαιοπελαγίδικων, που απλά έχουμε 2-3 ώρες συμμετοχή και πάλι και εκεί εξόδονται οι κινητικές αναπηρίες, δηλαδή τα καρότσια. Παλιότερα χρόνια μπορούσαν να συμμετάσχουν σε αυτούς τους αγώνες άτομα με κινητικά προβλήματα. Σε ποιους? Στο μαραθώνιο. Ναι, βέβαια, και συμμετείχαν. Αλλά εντάξει, δεν είχαμε τόσες πολλές συμμετοχές. Στην προκειμένη περίπτωση το θεωρώ άκρος, δεν πρέπει να το χαρακτηρίσω κιόλας, απαράδεκτο. Απαράδεκτο προς τη χώρα που υποτίθεται ότι γέννησε τον αθλητισμό κτλ. Κτλ. Να απορρίπτονται αθλητές με καρότσι. Τώρα, αθλητές με καρότσι σε ποιους άλλους αγώνες μπορούν να συμμετάσχουν και έτσι να για μαραθώνιο, εντάξει, είναι, κυνηγάνε τα όρια. Μπορούν να πάνε στο Λονδίνο όταν γίνεται στη χώρα σου, ή πόσο μάλλον κάποιος αθλητής που ας μην έχει στόχο την Ολυμπιάδα, απλά θέλει να συμμετάσχει μόνο και μόνο για να τρέξει την κλασική διαδρομή. Θα την ήθελε και είναι όνειρο κάθε αθλητή. Λοιπόν, αυτό είναι απαράδεκτο να το απαγορεύεις. Τώρα, για πόσους αθλητές μιλάμε, γνωρίζεις? Δεν γνωρίζω νούμερο και δεν έχει σημασία, έστω και για έναν αθλητή να είναι ή για δύο, δεν έχει σημασία, ή 100. Και θα μπορούσαν, πιστεύω ότι αν επέτρεπαν και σε αθλητές με καρότσι, δηλαδή θα έρχονταν και από το εξωτερικό, δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Γιατί ο καθένας, σας είπα, θέλει να τρέξει την κλασική διαδρομή στο μαραθώνιο.